Αυτός τώρα μέχρι τώρα δεν έχει πει κάτι. Έχω μία ερώτηση. Για να πω ναι ή όχι. Έχω μία ερώτηση να κάνω μετά, αλλά πάμε να δούμε πρώτα έναν άνθρωπο τον οποίο εσείς έχετε στηρίξει και το γνωρίζω. Το γνωρίζει και ο ίδιος βέβαια. Τον κύριο Φρέντι Μπελέρη. Α, μάλιστα. Γι' αυτό να τον καλημερίσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε. Μπράβο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Μπελέρη, ο οποίος τη Δευτέρα μιλούσαμε εδώ πέρα και συζητούσαμε για τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ράμα, μεταξύ άλλων. Άσε ο Ράμα δεν τον είδε. Ναι. Όχι, δεν είδε τον Μπελέρη. Δεν είδε όλη την επιτροπή. Δεν είδε την επιτροπή που είναι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω πήγε. Άσε αυτό που έγινε απ' έξω, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σχρό. Κατάπτυστο είναι αυτό. Τώρα είναι γραφική τώρα, τι πει τώρα. Καλημέρα κύριε Μπελέρη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λοδέρδο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Να είστε καλά κύριε συνάδελφε, να είστε καλά και καλή επιτυχία στην Ευρωβουλή. Το έκανα, τη στήριξή μου και την επίσκεψή μου σε εσάς, την έκανα γιατί αυτό πιστεύω ότι ήταν το εθνικό επιβαλλόμενο. Και μας βγήκε και πάρα πολύ καλά, γιατί κύριε Μπελέρη ήταν πολύ μεγάλη επιρροή που είχε η συνάντησή μας στην Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με θετικό ή με αρνητικό τρόπο μου στέλνανε μηνύματα. Και η κατάληξη που είχε αυτή η διαδικασία, βγήκατε από τα δεσμά και είσαστε στην Ευρωβουλή, νομίζω είναι επιτυχία για όλους μας. Συγχαρητήρια. Εδώ λένε κάποιοι ότι βάλατε και ιδέα σε κάποιον που τον έχουν υποψήφιο, κύριε Λεβέρδο. Τι είπατε? Επειδή σας είδαν εκεί πέρα, ότι βάλατε ιδέα σε κάποιον που τον έχουν υποψήφιο. Όχι, αλήθεια, μην το λέτε. Το ψάχναμε τότε. Είναι. Το ψάχναμε τότε εκείνη την περίοδο. Όταν ψάχναμε να δούμε με ποιο κόμμα θα κατέβει, λέμε το Λόβερδο. Πήγε εκεί πέρα, λέγαμε. Άλλη μόνο. Αυτό το κουβεντιάσαμε με τον κύριο Μπελέρη. Ναι. Ότι η επίσκεψή μου ήταν άσχετη με αυτό. Μάλιστα. Για πετε μα τι έγινε χθε, κύριε έγινε Μπελέρη. Χθες, και ένα σχόλιο. Καταρχήν είναι ντροπιαστικό να μην υπάρχει μια περιφρούρηση του χώρου, τέλο πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, όπω ξέρετε, την Αλβανία θέλω να θεωρείτε σίγουρο ότι αυτό ήταν όλο σκηνοθετημένο από ψηλά. Ήταν ένας άνθρωπος, ήμασταν έξω από την Αλβανική Βουλή, δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός, ο οποίος καθοδηγόταν από τους δημοσιογράφους. Υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλανε να με προστατεύσουν, αλλά και κάποιοι άλλοι που το είχαν στήσει με εντολή άνωθεν. Δεν είναι θέμα αν έριξε σε μένα ένα γιορτή, ένα αυγό. Το θέμα είναι πόσο σέβεται η αλβανική διοίκηση το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ναι. Το ζήτημά μας είναι ότι. Ουσιαστικά λέτε ότι ο Ράμα και απέφυγε να συναντήσει την Επιτροπή, για να μην σας δει προφανώς, και το έστησε όλο αυτό. Αυτό λέτε? Αυτό που έχω να πω ήταν στο πρόγραμμα μια συνάντηση της Επιτροπής με τον κύριο Ράμα και ξαφνικά βγήκε από το πρόγραμμα. Το θέμα, όσοι ξέρουν την Αλβανία, σας λέω και πάλι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ανενόχλητος να είναι μπροστά στην Αλβανική Βουλή την ώρα που υπάρχει ξένη αντιπροσωπεία και να μην ενοχλείται από κανέναν. Στέκεστε πολύ στο αυτό που έγινε εκτός Βουλής. Δεν στέκεστε στο γεγονός ότι δεν σας είδε τελικά. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να σας δει. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί στέκεστε αυτό. Γιατί, ποια ήταν η αιτιολογία που δεν σας είδε? Μήπως έγινε επειδή ήσασταν εσείς, κύριε Μπελέρη, επειδή ήσασταν εσείς εκεί πέρα? Πολύ πιθανό, δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας έδωσαν καμία εξήγηση γιατί αναβλήθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού. Καμία εξήγηση απολύτως. Τα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι πήγε και είδε στο ξενοδοχείο κρυφά μόνο τα μέλη της σοσιαλιστικής ομάδας. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε και αυτό, δεν υπήρχαν εικόνες. Α, ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Από το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε αντίδραση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κάποιον? Για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση, απλώς από τη γραμματεία και από τα μέλη της αποστολής εδώ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για να προσθέσουν ασφάλεια και να μπορέσουν να προστατεύσουν την περαιτέρω διαδικασία. Δηλαδή από εδώ και πέρα τις υποχρεώσεις που έχουμε να έχω μια έξτρα προστασία. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι στην Ελλάδα είδα ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είδα κάποια άλλη ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν μου έχει διαφύγει, δεν θέλω να είμαι. Από κόμματα εννοείς. Ναι, δεν είδα άλλη ανακοίνωση. Εσάς έκανε εντύπωση αυτό? Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Τώρα, ξέρετε, πριν 2 λεπτά μιλούσατε για την κατάσταση των υπόλοιπων κομμάτων στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μπορεί να βγάλουν ανακοίνωση, με είχαν στηρίξει στην περιπέτειά μου τόσα χρόνια. Τώρα ενδεχομένως και δίκαιος με θεωρούν πολιτικό αντίπαλο και έχουν μια δική τους πολιτική και στρατηγική. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ είναι διαφορετικό το ζήτημα. Άλλα πράγματα. Ανεξάρτητα από ποιο κόμμα εκπροσωπείτε, εδώ έχει δεχτεί μια επίθεση, κύριε Λοβέρτα, δεν είναι? Εδώ, ένα πρόεδρος ευρωβουλευτής. Διάβασα ότι ένας αυστριακός συνάδελφός σας έκανε ανακοίνωση διαμαρτυρίας.
Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Βεβαίως. Όλοι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο αντιπρόεδρος της Αποστολής. Ναι. Ο αντιπρόεδρος της Αποστολής έκανε μια ανακοίνωση εδώ και ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία. Ναι. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι παρουσιάζεται για τα ελληνικά κόμματα. Η μεγάλη εικόνα πάντως, κύριε Μπελέρη, είναι ότι ο Ράμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όποιο κίνηση και αν κάνει. Αυτό που μας λέγατε κι εσείς. Εγώ θεωρώ ότι ενώ όλοι πιστεύουν ότι θα τον ελέγξουν μέσω της διαδικασίας εκδοχή, δεν είμαι σίγουρος αν αυτός θέλει. Γι' αυτό. Και αντίθεση με τον αλβανικό λαό που το έχει στρατηγεί και θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εγώ πάντως πρέπει να πω, δεν ξέρω κύριε Μπελέρη αν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, ότι αυτή και ο προπυλακισμός του κυρίου Μπελέρη, αλλά και το ότι δεν συνάντησε ο Πρωθυπουργός, ανέβαλε ή ακύρωσε τη συνάντησή του με τη συγκεκριμένη επιτροπή, είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι ότι βρέθηκε ένας τυχαίος και έκανε μια απρεπή κίνηση. Είναι πολιτικό, πολιτικότατο θέμα. Και η γενικά η στάση του Πρωθυπουργού Ράμα είναι πάρα πολύ προβληματική τα τελευταία χρόνια. Και με τη φυλάκιση του Μπελέρη, έτσι, που είχε να κάνει με την ομογένεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, οι θεσμοί αυτής της χώρας, η δικαιοσύνη αυτής της χώρας. Σας τα πει ο κύριος Μπελέρη. Είναι δικαιοσύνη αυτή. Εγώ σε υποθέσεις που έχω, που σχετίζονται με Αλβανούς πολίτες, κατοίκους Αλβανίας, βλέπεις ότι εκεί όλο το δικαιϊκό σύστημα είναι προσαρμοσμένο στην κυβέρνηση. Ναι. Είναι απολύτως ελεγχόμενο, λέτε. Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μπελέρη, ευχαριστώ πολύ τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.